το 2020 το 5G θα είναι πραγματικότητα για το ευρύ κοινό. Το δίκτυο 5ης γενιάς είναι ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν την έκθεση Mobile World που φιλοξενείται στη Βαρκελόνη. Εταιρείες και κατασκευαστές smartphone θέλουν να είναι έτοιμοι ώστε να προσφέρουν στους πελάτες τους 10 Gbps ανά δευτερόλεπτο. Για να συνδέσουμε όλα τα πράγματα, όλα τα αντικείμενα, χρειαζόμαστε ένα πολύ ισχυρό δίκτυο. Εκτιμούμε ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα προσπαθούν να συνδεθούν την ίδια στιγμή. Μπορεί να έχουμε χιλιάδες συσκευές μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Αυτή είναι η φιλοσοφία, αυτή είναι η αρχιτεκτονική πίσω από το 5G. Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το δίκτυο 5ης γενιάς θα αλλάξει ριζικά τις ζωές μας. Σε λίγα χρόνια, μέσω ενός smartphone θα μπορούμε να ελέγχουμε τι συμβαίνει στο σπίτι μας, ενώ με μία εφαρμογή θα μπορούμε να φροντίζουμε την υγεία μας. Σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το αυτοκίνητο θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψηφιακή ζωή του πελάτη μας, όπως συμβαίνει σήμερα με το smartphone ή με ένα ρολόι τελευταίας τεχνολογίας. Μελλοντικά το αυτοκίνητο θα αποτελεί ψηφιακό σημείο επαφής, αφού το αυτοκίνητο θα λειτουργεί σαν ένας πολύ ισχυρός φορητός υπολογιστής. Μέσα στα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να δημιουργήσει Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G έχει καταστεί στρατηγικό στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει οικονομική δραστηριότητα ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και 2,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας ως το 2025. Είμαι εδώ στη Λοζάνη για να μάθω περισσότερα για ένα εκπληκτικό νέο υλικό που ονομάζεται περοβισκίτης. Ένα ηλιακά ευαίσθητο κρύσταλλο που μπορεί να φέρει επανάσταση στην ηλιακή ενέργεια. Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, η μετατροπή ισχύως είναι σχεδόν η ίδια με το παραδοσιακό πυρίτιο, σε ποσοστό περίπου 22%, ενώ είναι σχεδόν 1000 φορές λεπτότερο. Συνεπώς, η τιμή που θα πληρώνουμε για την ηλιακή ενέργεια στο μέλλον θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά. Αυτά τα ηλιακά κύτταρα τρίτης γενιάς κατασκευάζονται στρώμα-στρώμα σαν ένα σάντουιτς με τον περοβσκίτη ως το ενεργό στρώμα συγκομιδής φωτός. Ημιδιαφανής και ευέλικτος, ο περοβσκίτης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια μέρα αντί για τα γυάλινα παράθυρα στα κτίρια. Πειράματα πάνω στα ηλιακά κύτταρα διεξάγονται στην Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λοζάνης στο πλαίσιο του σχεδίου God Solar της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είναι εκπληκτικό με τους περοβσκίτες είναι ότι μπορούμε να τους σχηματίσουμε με απλές διαδικασίες και με υλικά που είναι διαθέσιμα. Μπορούμε να φτάσουμε σε υψηλότερες αποδόσεις που σήμερα υπερβαίνουν την απόδοση των πολυκρυστάλλων πυρητίου. Υπάρχει μια σημαντική προειδοποίηση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να διαχειριστούμε καλά αυτή την αδυναμία. Αλλά πέρα από αυτό, είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό υλικό που έχει προοπτική. Οι επιστήμονες καλύπτουν τα ηλιακά κύτταρα με προστατευτικό γυαλί. Το τελικό στρώμα του ηλιακού κυτάρου είναι χρυσός που ενεργεί ως ένα από τα δύο ηλεκτρόδια. Ένα στοιχείο που διερευνά το σχέδιο God Solar είναι η λεγόμενη τεχνολογία Tandem που χρησιμοποιεί το πυρίτιο και τον περοβσκίτη. Το πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι μπορούμε να συνδυάσουμε αυτή την τεχνολογία με εκείνη που χρησιμοποιεί το πυρίτιο για την απόκτηση κυτάρων, η αποτελεσματικότητα των οποίων μπορεί να φτάσει το 30%. Είναι εδώ στο Αϊτχόβεν όπου οι ερευνητές εργάζονται για την επέκταση των ηλιακών κυτάρων περοβσκίτη. Η πρόκληση είναι να αναπαραχθούν τα αποτελέσματα του εργαστηρίου σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ένα σημαντικό βήμα προς την εμπορευματοποίηση των ηλιακών κυτάρων περοβσκίτη. Αυτή η συσκευή μπορεί να παράγει έως και 18 βολτ και 2 βατ. Ήμασταν σε θέση να επιτύχουμε τους στόχους αυτού του σχεδίου, αλλά θα θέλαμε να πάμε παραπέρα. Ωστόσο, ορισμένες πτυχές αυτής της τεχνολογίας είναι ακόμα σε εξέλιξη, μερικές από τις οποίες είναι θεμελιώδεις, όπως είναι για παράδειγμα η σταθερότητα.
Ο Dr. Olivier Bellon του συνεργαζόμενου σχεδίου Great Cell Solar κάνει stress tests πάνω στους ηλιακούς συλλέκτες στο ερευνητικό κέντρο Solians και παρατηρεί πως επιβιώνουν σε ακραίες θερμοκρασίες και υποπαρατεταμένο φως, σε αληθινές δηλαδή καιρικές συνθήκες. Πότε φαντάζεστε ότι ο περοβσκίτης μπορεί να βγει στην αγορά? Αν τα πρόσφατα αποτελέσματα στην σταθερότητα και την ανάπτυξη και την τεχνολογία είναι αξιόλογα, μπορώ να φανταστώ εύκολα ότι η τεχνολογία φορητών συσκευών ή τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης θα είναι τα πρώτα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουν περοβσκίτη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, για περισσότερες σημαντικές εφαρμογές όπως η κατασκευή προϊόντων και η αυτοκινητοβιομηχανία θα χρειαστεί πιθανώς λίγο περισσότερος χρόνος. Ο Dr. Bellon εκτιμά ότι τα πρώτα προϊόντα που θα βασίζονται σε περοβσκίτη μπορούν να δουν το φως ήδη από το 2019. Δέκα χρόνια λειτουργίας μετρά πλέον το λεγόμενο θησαυροφυλάκιο για την ημέρα της κρίσεως, που βρίσκεται στο νησί Σπιτσβέργη της Νορβηγίας στην Αρκτική. Πρόκειται για μια κυβωτό του ΝΟΕ για σπόρους και έχει σχεδιαστεί για να διασώσει δείγματα όλων των ποικιλιών που γνωρίζει ο άνθρωπος σε περίπτωση μεγάλης καταστροφής. Στην Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων του Σβάλμπαρντ, όπως ονομάζεται επισήμως, φυλάσσονται περίπου 900.000 δείγματα σπόρων που διατηρούνται σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης. Η Νορβηγία σκοπεύει να επενδύσει 13 εκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Το 2015, οι ερευνητές έκαναν την πρώτη ανάληψη από το θησαυροφυλάκιο, όταν λόγω του πολέμου στη Συρία καταστράφηκε μια τράπεζα σπόρων που βρισκόταν κοντά στο Χαλέπι. Αυτοί οι σπόροι καλλιεργήθηκαν και τοποθετήθηκαν και πάλι πίσω στο Σβάλμπαρντ. Η Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων Σβάλμπαρντ είναι μία από τις τράπεζες σπόρων που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθήκευσης Σπόρων, το οποίο δημιουργήθηκε με τη Διεθνή Συνθήκη Γενετικών Πόρων Φυτών του 2004. It takes 90 seconds to vote online and anywhere from 30 minutes or more if you need to travel to vote in person. In a world where you can hail a cab, bank, and even earn degrees online, how come internet voting is still rare? Estonia is a pioneer example. One Estonian out of three casts their ballot online. We have basically digitalized everything. On the government side, 99.5% of transactions like all digital. You can really see paper only happening in very rare cases. The electronic ID card is key for governments to verify digital identity. This young man in Belgium recently acquired his own card and is discovering how to connect it online. While 15 EU countries already have cards like this one, Estonia is the only country to run elections on the internet on a wide scale. Though it may be fast and convenient, are these processes really going to make democracy stronger? No estamos queriendo cambiar la democracia representativa por una democracia directa. Creemos que enriquecer la decisión con la participación ciudadana favorece una democracia mejor. MEPs want to encourage member states to embrace these tools while taking measures against hacking, identity fraud, and without leaving anyone behind. Αν το συνέδριο Mobile World αποτελεί το ραντεβού των μεγάλων εταιριών για να δείξουν τις νέες τεχνολογίες και τα gadget, το 4YFN είναι κάτι διαφορετικό. Νέοι δημιουργοί έρχονται για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, τις καινοτομίες τους, να δικτυωθούν και να βρουν επενδυτές ή συνεταίρους.
among each other. Το 4YFN μεταφράζεται σε 4 χρόνια από τώρα και είναι μια πλατφόρμα για startups όπου 650 δημιουργοί συναντούν 700 επενδυτές. Πέρσι ήρθαν 2 startups με διαφορετικά προϊόντα. Η μία εξειδικευόταν στην υγεία και η άλλη στην τεχνολογία και ειδικότερα στην ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Συναντήθηκαν και τώρα είναι εδώ με μία τρίτη startup που δημιούργησαν από κοινού. Αυτό το συνέστημα κυριαρχεί σε κάθε διάδρομο του 4YFN και δημιουργεί νέες συνεργασίες. Το Euronews συμμετείχε σε ένα διαφορετικό event όπου οι δημιουργοί έχουν 2 λεπτά για να πλασάρουν την ιδέα τους σε δημοσιογράφους. Κάτι σαν speed dating, αλλά με ιδέες από τη μία και μέσα ενημέρωσης από την άλλη. Από την αρχή πρέπει να σκέφτεσαι παγκόσμια. Όπου και αν βρίσκεσαι, σε όποια χώρα και να έχεις μια startup, πρέπει να μιλάς αγγλικά. Ακόμα και αν είσαι στην Ισπανία, τη Ρωσία και οπουδήποτε αλλού. Και να μην σκέφτεσαι μόνο την τοπική αγορά. Οι πετυχημένες startups είναι αυτές που απαντούν σε παγκόσμιες ανάγκες. Περισσότεροι από 19.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν φέτος την 4YFN. Και ποιος ξέρει, ίσως 4 χρόνια από τώρα μία από αυτές τις startup να έχει ηγετικό ρόλο στον κόσμο. Οι ηγέτες του Τουρκμενιστάν, του Αφγανιστάν και του Πακιστάν συναντήθηκαν στην επαρχία Σέρχεταμπάτ του Τουρκμενιστάν. Οι τρεις ηγέτες σφράγισαν με την παρουσία τους στο τέλος των εργασιών του ΤΑΠΗ στο Τουρκμενιστάν. Ο αγωγός θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Τουρκμενιστάν στο Αφγανιστάν, από εκεί στο Πακιστάν και την Ινδία. Από το 2015 έχουμε δουλέψει σκληρά για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι του έργου που αφορά το Τουρκμενιστάν. Τώρα περνάμε στην επόμενη φάση, δηλαδή στην κατασκευή του αγωγού στο Αφγανιστάν. Προγραμματίζουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες και το αέριο να μπει στον αγωγό προς το τέλος του 2019. Το έργο κοστίζει 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόλις ολοκληρωθεί θα δημιουργηθούν 12.000 θέσεις εργασίας. Όμως υπάρχουν προβλήματα, αφού οι Ταλιμπάν έχουν δηλώσει πως θέλουν να καταστρέψουν τον αγωγό. Στο Αφγανιστάν βεβαίως αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα ασφαλείας. Έχουμε τρομοκρατικά χτυπήματα, όμως η κυβέρνηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Γνωρίζουμε τους κινδύνους. Όμως ο ΤΑΠΗ έχει τεράστια σημασία για τη χώρα μας. Όχι μόνο η κυβέρνηση του Αφγανιστάν, αλλά και οι πολίτες θα κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατεύσουν τον αγωγό. Ο ΤΑΠΗ θα διανύει μία απόσταση 1.800 χιλιόμετρων και θα καταλήγει στο χωριό Φαζίλκα της Ινδίας. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο θα παράγει 33 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Το Τουρκμενιστάν ανέκαθεν διέθετε σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου, όμως δεν είχε δικό του αγωγό, δεν είχε δικό του δίκτυο. Ο ΤΑΠΗ αλλάζει την οικονομία της Κεντρικής Ασίας, ανοίγει νέα πεδία συνεργασίας και χαρίζει ενεργειακή αυτονομία στις 4 χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του ΤΑΠΗ στο Τουρκμενιστάν παρευρέθησαν και εκπρόσωποι πολλών χωρών της ευρύτερης περιοχής, ανάμεσά τους και ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στο Αφγανιστάν πρέπει να υπάρξει οικονομική σταθερότητα, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε και πολιτική σταθερότητα. Οι άνθρωποι πρέπει να βρουν δουλειά, να αποκτήσουν εισόδημα. Ο αγωγός θα ενισχύσει τον βιομηχανικό τομέα. Σημαντικά ωφέλη θα προκύψουν για το Πακιστάν και βεβαίως για την Ινδία. Η συνεργασία των 4 χωρών θα οδηγήσει σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επενδύσεων. Thank you.
Η ανάκαμψη της Ιταλίας ξεκινά από τα κάτω προς τα πάνω και πιο συγκεκριμένα από τις Κάλτσες. Βρισκόμαστε στη Λομβαρδία. Αυτή η περιοχή βρίσκεται μεταξύ της Μάντοβα, της Μπρέσια και της Κρεμόνα, με το χωριό Καστέλ Γκοφρέντο στη μέση, είναι παγκοσμίως γνωστή για την παραγωγή γυναικείων καλτσών. Η μεγάλη ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα έγινε εδώ στις δεκαετίες του 60 και του 70. Σήμερα η βιομηχανική περιοχή περιλαμβάνει περισσότερες από 250 εταιρείες. Έχει βέβαια πληρώσει ακριβά την πρόσφατη οικονομική κρίση. Η χειρότερη στιγμή για εμάς, για την συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή, ήταν το 2011-2012, όταν είχαμε την επιδείνωση της κρίσης που προκάλεσε μεγάλες δυσκολίες στο Ιταλικό, το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα. Ευτυχώς τις ξεπεράσαμε αυτές τις δυσκολίες, χάρη στην ισχύ, τις τεχνικές μας δεξιότητες, αλλά και στον δυναμισμό που επιδείξαμε. Δεν τα κατάφεραν βέβαια όλοι. Στην περιοχή της Μάντοβα, οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο τομέα μειώθηκαν από 10.000 σε 7.000 από το 2007 μέχρι σήμερα. Πολλές εταιρείες έκλεισαν, ενώ άλλες μετέφεραν τμήμα της παραγωγής τους στην Ανατολική Ευρώπη, κυρίως στη Σερβία. Σήμερα, παρόλο που φαίνεται ότι η κρίση ανήκει στο παρελθόν, οι ιταλικές εταιρείες δεν έχουν συνέλθει ακόμα. Έχουμε εμπόδια, νόμους. Δεν ξέρεις πώς να τους σεβαστείς. Μερικές φορές είναι δύσκολο να εναρμονιστείς με μια νομοθεσία που δεν σου χρειάζεται καθόλου. Εμείς πρέπει να εστιάσουμε στην παραγωγή, στις πωλήσεις, να κάνουμε έναν τζίρο από τον οποίο θα ωφεληθεί το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο οι επενδύσεις έχουν ξεκινήσει και πάλι. Είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι ανάκαμψης που θα δώσει νέα πνοή στη μεγάλη ιστορία αυτής της περιοχής. Κάνω μια δουλειά που την έκανε η μητέρα μου, ο πατέρας μου, οι θείοι μου. Όλοι μου έλεγαν, έχεις αυτήν την επιχείρηση στο αίμα σου. Στο σχολείο, οι δάσκαλοι έλεγαν συνεχώς, σκέφτεσαι συνεχώς τις κάλτσες σου. Ελπίζω ότι η νέα γενιά, τα παιδιά μου, θα μπορέσουν να συνεχίσουν αυτήν την παράδοση γενναίων με δυνατές και αυθεντικές ιδέες. Εάν πιστέψουν σε αυτό που έχουμε χτίσει τόσα χρόνια, τότε θα ευημερίσουν. Μία από τις επιχειρήσεις που έχουν τεράστια άνθηση είναι η βιομηχανία Marche Gallia. Είναι η μεγαλύτερη ιταλική βιομηχανία επεξεργασίας χάλιβα. Βρίσκεται στο Gazzoldo degli Ippoliti, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Castel Goffredo. Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1959 και κατάφερε να έχει μια ισχυρή διεθνή παρουσία. Άντεξε στην κρίση και μάλιστα τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα ισχυρότερη. Κάναμε τεράστιες επενδύσεις πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Χάρη σε αυτές, παρουσιάσαμε ανάπτυξη, παρόλο που ήταν πιο μικρή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν ελαφρώς υψηλότερη από την γενική ανάπτυξη. Η βιομηχανία ήταν το μεγάλο θύμα της κρίσης την προηγούμενη δεκαετία. Στην Ιταλία, η κατάρρευση του συγκεκριμένου τομέα είχε τεράστιες συνέπειες σε όλη τη χώρα. Υπήρξε μείωση 20% της βιομηχανικής παραγωγής και χάθηκαν 800.000 θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση έχει σωστή πολιτική στο συγκεκριμένο τομέα. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν από αυτήν την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την βιομηχανία, για παράδειγμα, οι επενδύσεις που απαλλάσσονταν από φορολογία, είναι πολύ σημαντικά κίνητρα για την βιομηχανική ανάκαμψη. Απλά έχουν γίνει πολύ πρόσφατα και εστιάζουν στο μέλλον. Πέρα από τις κυβερνητικές πολιτικές, τα τελευταία χρόνια η πολιτική περιορισμού του ελλείμματος και η ενίσχυση της αξιοπιστίας της Ιταλίας στην Ευρώπη βοήθησαν στην δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού μακροοικονομικού πλαισίου για την ιταλική βιομηχανία. Η Ιταλία παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα στην Ευρώπη και η 7η παγκόσμια. Παρ' όλα αυτά, η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τραπεζικά δάνεια είναι πολύ περιορισμένη. Ο Αντώνιο Marche Gallia παραμένει όμως θετικός για το μέλλον.
Ο πατέρας μου ξεκίνησε το 1959 από το μηδέν. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια. Σίγουρα εκείνη την εποχή, το πλαίσιο της ιταλικής και ευρωπαϊκής ανάκαμψης βοήθησε να υπάρξει ανάπτυξη και να κτιστεί αυτή η αυτοκρατορία. Σήμερα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Θεωρώ όμως ότι τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου επιχειρηματία, η φαντασία, η καινοτομία και η ικανότητα να διαχειρίζεσαι τους κινδύνους είναι κάτι διαχρονικό. Το βρετανικό εμπόριο στη μετά-Brexit εποχή είναι ένα από τα ακαθόδη ζητήματα των ανεξελίξει διαπραγματεύσεων. Η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις εκ των έσω και από την αντιπολίτευση για να εξασφαλίσει την παραμονή της χώρας στην Τελωνιακή Ένωση. Για να καταστεί αυτό εφικτό, δεν είναι απαραίτητη η ιδιότητα του κράτους μέλους της Ένωσης. Ανδόρα, Τουρκία, Άγιος Μαρίνος και Μονακό έχουν επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Οι σκεπτικιστές εξακολουθούν να υποστηρίζουν πως δεν μπορούν να αποδεχθούν τους ευρωπαϊκούς εμπορικούς κανόνες χωρίς να έχουν λόγο για αυτούς. Ωστόσο, η παραμονή στην Τελωνιακή Ένωση είναι ζωτική σημασίας για αρκετούς τομείς της οικονομίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Με την Τελωνιακή Ένωση, η Ευρώπη διαπραγματεύεται ως μια οντότητα διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και συμμετέχει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Από την πλευρά τους, οι Brexiteers υποστηρίζουν πως εάν η Μεγάλη Βρετανία βρεθεί εκτός της Τελωνιακής Ένωσης, θα μπορεί να συνάπτει μόνη τις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, όπως η Κίνα. Βρισκόμαστε στην επαρχία Σεχταραμπάτ, στα σύνορα Τουρκμενιστάν και Αφγανιστάν. Έχουμε έρθει εδώ για τον ΤΑΠΗ, για τον αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει Τουρκμενιστάν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ινδία. Όμως για την υποδοχή των τεσσάρων ηγετών έχει στηθεί ένα εντυπωσιακό παραδοσιακό χωριό, σαν αυτό που θα συναντούσε κανείς στο Τουρκμενιστάν πριν από 200-300 χρόνια. Ας ρίξουμε μια ματιά, έλατε μαζί μας. Η παραδοσιακή ζωή των Τουρκμένων αναβίωσε για λίγες ώρες μέσα στην έρημο. Καμήλες, χαλιά και πολύχρωμες φορεσιές έδωσαν χρώμα στην περιοχή που κάποτε αποτελούσε σημαντική στάση στον δρόμο του μεταξιού. Μετά από 6 ώρες στο τρένο και μία αεροπορική πτήση, επιστρέφουμε στην πρωτεύουσα της χώρας. Ασκαμπάτ σημαίνει η πόλη της αγάπης, ενώ είναι γνωστή και ως λευκή πόλη, αφού όλα τα κτίρια έχουν φτιαχτεί από μάρμαρο. Στην πόλη ζουν περίπου 820.000 άνθρωποι, ενώ τα τελευταία χρόνια προσελκύει και αρκετούς τουρίστες. Αλιούρφα είναι μια πόλη 2 εκατομμυρίων κατοίκων στη νότιο-ανατολική Τουρκία. Είναι από τις πόλεις που συγκεντρώνει τους περισσότερους είδους πρόσφυγες. Τα σύνορα βρίσκονται σε απόσταση μόλις 50 χιλιόμετρα. 550.000 είναι οι Σύριοι εδώ, δηλαδή το 1 τέταρτο του πληθυσμού. Ο Φαντί Γιουσούφ Αλαβή είναι από τη Ράκα. Ζει εδώ τα τελευταία 2 χρόνια. Η ζωή ήταν φυσιολογική πριν τον πόλεμο στη Συρία. Δούλευα ταξίτζης, ζούσα με την οικογένειά μου και τους συγγενείς μου. Όταν άρχισε ο πόλεμος, είδα τους βομβαρδισμούς, τα αεροπορικά χτυπήματα. Κανείς δεν μπορούσε να ζήσει με αυτά. Γι' αυτό αποφάσισα να έρθω εδώ, στην Τουρκία.
Η χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιεί ο Φαντί είναι μέρος του προγράμματος Επίγον Κοινωνικό Δίκτυο Ασφαλείας που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα υποστηρίζει σχεδόν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες στην Τουρκία. Ξεκίνησε πέρσι και είναι το μεγαλύτερο σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει βάλει σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνω 200 ευρώ γιατί έχω 5 παιδιά. Είναι 28 ευρώ για τον καθένα μας. Με αυτά τα χρήματα πληρώνω το ενοικίο μου. Αγοράζω τσάι, ζάχαρη, λάδι, κρέας, ψωμί, όλα όσα χρειαζόμαστε. Σε σχέση με άλλου είδους βοήθειες, αυτή η κάρτα έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει στους πρόσφυγες την επιλογή για το πού και πώς θα ξοδέψουν τα χρήματά τους. Πήρα 25 ευρώ. Προτιμώ να τα βγάλω για να ξέρω ακριβώς πόσα μπορώ να χαλάσω. Μπορώ να πάρω αυτά τα είδη. Τα λεφτά φτάνουν για μία εβδομάδα. Οι Σύριοι στην Τουρκία δεν αναγνωρίζονται επίσημα ως πρόσφυγες. Δίνεται όμως ένα προσωρινό στάτους προστασίας, το οποίο περιλαμβάνεται και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, υπό όρους. Το εντυπωσιακό είναι ότι η πλειονότητά τους δεν ζει από τα επιδόματα, μόνο οι πιο ευάλωτοι τα χρησιμοποιούν. 90% των προσφύγων εδώ στην Τουρκία δεν ζουν σε προσφυγικούς καταβλισμούς, αλλά σε αστικά κέντρα, συχνά σε προάστια. Αν έχουν διεύθυνση, μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, τότε μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές μορφές βοήθειας. Η Σουρίγε Τζουναίντ είναι 40 ετών, μητέρα 7 παιδιών, ζει σε ένα εγκατελειμμένο μαγαζί. Η κάρτα του βοηθά να πληρώνει το ενίκιο, τη ΔΕΗ και το φαγητό. Πριν δούλευα στις βαμβακοφοιτίες και έπρεπε να αφήνω τα κορίτσια μου στη σκηνή. Πήρα την κάρτα πριν 7 μήνες. Από τότε που την πήρα, σταμάτησα να δουλεύω για να τις φροντίζω. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σύντησης των Ηνωμένων Εθνών εφαρμόζεται στην επαρχία της Αν-Γιούρφα και αφορά 120.000 άτομα. Η συστηματική επόπτευση είναι κομβική σημασία για να ξέρουν αν πρέπει και ποιοι να έχουν την κάρτα και πού ακριβώς ξοδεύουν οι πρόσφυγες τα χρήματά τους. Το να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες είναι σημαντικό γιατί σημαίνει ότι μπορούμε να διορθώνουμε τα λάθη που γίνονται φυσικά. Συγκεντρώνουμε όμως και δεδομένα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις αναγκαίες προσαρμογές στο πρόγραμμα σε δομικό επίπεδο. Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει τις ανάγκες 1.300.000 προσφύγων μέχρι το τέλος του έτους. Χρηματοδοτείται από το Γραφείο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σύντησης σε συνεργασία με την Ερυθρά Ημισέλληνο και την τουρκική κυβέρνηση. Αυτό το project συγκεντρώνει τις βασικές ανθρωπιστικές αξίες και την αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών κρατικών υποδομών. Αυτό μας επέτρεψε να τρέξουμε ένα πολύ αποτελεσματικό project σε τόσο μεγάλη κλίμακα πολύ γρήγορα. Τι επιπλέον φέρνει αυτό το project στις οικογένειες? Αυτή η κάρτα μπορεί να είναι η βάση για ένα διαφορετικό είδος βοήθειας που θέλουμε να προσφέρουμε στους δικαιούχους. Μπορούμε να δώσουμε χρήματα στα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Μπορούμε να προσφέρουμε σε ειδικές περιστάσεις. Αυτό ξεπερνά την παραδοσιακή ανθρωπιστική βοήθεια. Πρόσφυγες από το Φαντί αντιπροσωπεύουν το 13% του Συριακού προσφυγικού πληθυσμού που παίρνει κανονική ή ειδική βοήθεια στην Τουρκία. The fight against terrorism continues with authorities carrying out arrests and drug seizures, thwarting attacks and putting terrorists like Salah Abdeslam on trial. But it's also a financial issue. The European Parliament is already tackling money laundering and organized crime, but members are now calling for more ways to investigate and track down terrorist funding. De un terrorismo de alta exigencia de inversión económica, vamos a decir las Torres Gemelas, en Nueva York se ha pasado a un terrorismo de gran impacto, pero de financiación corta, yo diría casi artesanal. The main step proposed by Parliament is to create an intelligence platform that will forge better links between financial institutions, intelligence agencies and the judiciary in order to cut cash flows to terrorists. The monitoring of anonymous debit cards and traditional ways of transferring money, such as the informal Arabic custom of hawala, should also be improved. No se trata de acabar con la hawala, sino significa que aquellos que la realizan tengan que tener un libro registro de la misma manera que tienen un libro registro los compradores de oro. Tienen que decir quién les entrega el oro, qué cantidad y a dónde va destinado. This money comes at least partly from the illicit trade in goods, firearms, drugs or cultural objects. Parliament wants to step up the monitoring of suspicious organizations involved in this trade.
Members also call for tighter surveillance of educational centers and places of worship with potential terrorist ties. Έφυγε από την ζωή λίγο πριν συμπληρώσει τα 89 του χρόνια ο Σερ Ρότζερ Μπάνιστερ, ένας από τους θρύλους του βρετανικού αθλητισμού. Έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος δρομέας που έσπασε το φράγμα των 4 λεπτών στο μίλι, κάτι που πέτυχε στις 6 Μαΐου του 1954 στο στάδιο Ifley Road της Οξφόρδης ενώπιον χιλιάδων θεατών. Δύο χρόνια μετά από μια μεγάλη του αποτυχία, να κερδίσει κάποιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι. Ο ακριβής χρόνος του ήταν 3 λεπτά 59 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Ωστόσο, εκείνο το παγκόσμιο ρεκόρ άντεξε μόλις 46 ημέρες. Στην κορύφωση της αθλητικής του καριέρας, αποσύρθηκε από τους αγώνες για να επικεντρωθεί στην ιατρική ως νευρολόγος, όπου βοήθησε σε πολλούς τομείς και πάντα έλεγε ότι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ζωής του ήταν στην ιατρική. Το 2011 διαγνώστηκε με Πάρκινσον. Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος του αρχηγού της Φιωρεντίνα. Ο Νταβίντε Αστόρι κατέληξε στον ύπνο του πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η ομάδα του κατά τον αγώνα με την Ουντινέζε. Ο ξαφνικός θάνατος του 31 ετών διεθνούς Ιταλού αμυντικού βύθισε στο πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Τζίτζι Μπουφόν είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον φίλο και συμπαίκτη του. Με ανάρτησή του στο Facebook χαρακτήρισε τον Νταβίντε Αστόρι παράδειγμα αλτρουισμού, ευγένειας, κομψότητας και σεβασμού προς τους άλλους ανθρώπους. Ο Ντάβιντε Αστόρι υπήρξε συμπαίκτης και με τον Κώστα Μανολά στη Ρώμα πριν από λίγα χρόνια. Ο Έλληνας αμυντικός έκανε λόγο για ένα μεγάλο άνθρωπο και ποδοσφαιριστή. Ο Ντάβιντε Αστόρι αφήνει πίσω του ένα κοριτσάκι 2 ετών, ενώ πρόσφατα είχε συμφωνήσει και με τη Φιωρεντίνα για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η τελική φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Εκατοντάδες μαθητές όλων των ηλικιών από κάθε γωνιά της Ελλάδας βρέθηκαν στο κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου, έχοντας πάρει πρώτα την πρόκριση από την περιφέρειά τους. Είμαστε από τη Γυμνάσια Συφλίου, στον Εύρο, στον πιο ακριτικό νομό που συμμετέχει εδώ πέρα. Και αυτή τη στιγμή επιδοθούμε το ρομπότ μας για να πάρουμε πιο πολλούς χώρους στο δεύτερο γύρο. Είμαστε από το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας και κατασκευάσαμε αυτό το ρομπότ, το οποίο έχει 2 αισθητήρες, έναν χρώματος, ο οποίος ακολουθεί το μαύρο χρώμα, και τον αισθητήρα αποστάσεως, ο οποίος όταν βλέπει το αντικείμενο, σηκώνεται και στη συνέχεια είναι σαν να το εχμαλωτίζει και να το σέρνει ως το σημείο συλλογής των αντικειμένων. Γεια σας, είμαστε το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελάς, ερχόμαστε από τα Ιωάννινα, είμαστε το μόνο εκκλησιαστικό λύκειο που υπάρχει στον διαγωνισμό. Έχουμε δημιουργήσει ένα οικιακό θερμοκήπιο που είναι εύχριστο για τον άνθρωπο και το βγάζει από την καθημερινή του ρουτίνα. Οι μεγαλύτερες ηλικίες συμμετέχοντες κλήθηκαν να δημιουργήσουν κατασκευές ελεύθερης έμπνευσης που λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιέχουν αυτοματισμούς. Πάνω από 3.000 μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων από όλη τη χώρα συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Τις πρώτες θέσεις κατέκτησαν στα δημοτικά το Σχολείο Θημιανών Χίου, στα γυμνάσια αυτού του Διονύσου και στα λύκεια το 12ο Γελ Πατρών,
Όμως όλα τα παιδιά μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό βγαίνουν κερδισμένα. Μας δείχνουν τι σημαίνει συνεργάζομαι, τι σημαίνει επιλύω προβλήματα, τι σημαίνει είμαι πολύ καλός προγραμματιστής, τι σημαίνει χτίζω πολύ καλά project. Το σύνθημα το δικό μας δεν είναι ερχόμαστε για να κερδίσουμε. Το σύνθημα το δικό μας είναι ότι ανταγωνιζόμαστε τον εαυτό μας. Θέλουμε του χρόνου να είμαστε καλύτεροι. Το καλοκαίρι θα διεξαχθεί και η Πανελλήνια Ολυμπιάδα Ρομποτικής, οι νικητές της οποίας θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής της Ταϊλάνδης. Το Mobile World Congress καθορίζει παραδοσιακά τις τάσεις της βιομηχανίας της κινητής τηλεφωνίας για το επόμενο έτος. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου φέρνουν εδώ τις καινούργιες τους συσκευές και παρουσιάζουν τις νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτύξει. Αυτό είναι το μέρος όπου κάνουν τον ντεμπούτο τους τα καινούργια smartphones. Η Samsung αποκάλυψε τη νέα της ναυαρχίδα, το Galaxy S9. Η LG, τα έξυπνα κινητά AI. Αλλά αυτό το συνέδριο δεν αφορά μόνο τα smartphones, αλλά συνολικά 8 θεματικούς τομείς. Το Euronews συνάντησε την Ευρωπαία Επίτροπο για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία. Χρειάζεται να διαχωρίσουμε μερικές διαφορετικές πτυχές της εκπαίδευσης. Ήδη με την έλευση του 2018 ξεκινήσαμε την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ενημέρωσης σχετικά με την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας και τον κυβερνοχώρο. Είναι πραγματικά σημαντικό να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στους νέους ανθρώπους, τη νεολαία μας. Βέβαια, κατά κάποιο τρόπο, οι νέοι δεν χρειάζονται εκπαίδευση σε αυτά τα θέματα. Ήδη τα γνωρίζουν πολύ καλά. Πρέπει όμως να συνεργαστούμε στενότερα με τους γονείς, με τους διευθυντές των σχολείων, με τους δασκάλους. Και αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση. Θα ήθελα να διατηρήσω όμως την ανθρώπινη προσέγγιση. Ναι, υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει κάποια σκοτεινή πλευρά, αλλά μόνο αν διατηρήσουμε πραγματικά αυτή την ανθρώπινη προσέγγιση, αν διατηρήσουμε αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο της ψηφιοποίησης, μπορούμε να πετύχουμε. Ο κανονισμός για την προστασία των γενικών δεδομένων που τίθεται σε ισχύ τον Μάιο αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή ζητήματα συζήτησης στην Βαρκελόνη. Ρωτήσαμε την Επίτροπο πώς μπορεί να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική ασφάλεια, την γενική ασφάλεια και την ιδιωτικότητα. Από τη μία πλευρά, θα θέλαμε να πούμε με σαφήνεια ότι για εμάς η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για εμάς σημαίνει επίσης ασφάλεια για τους πολίτες. Από την άλλη πλευρά, θα θέλαμε να υιοθετήσουμε μια πιο προνοητική προσέγγιση σε ορισμένα θέματα, όπως την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου. Μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι στην κοινωνία μας δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατική προπαγάνδα ή παιδική κακοποίηση. Σε αυτούς τους τομείς πρέπει να κάνουμε κάτι. Αν όμως το Mobile World Congress είναι το μέρος για τις μεγάλες εταιρείες και όσους ηγούνται της σχετικής βιομηχανίας, πού θα έπρεπε να είναι οι μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις? Η απάντηση έρχεται από το 4 Years From Now, που διεξάγεται παράλληλα. Εδώ υπάρχουν νεοφυείς επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, αλλά και υποψήφιοι επενδυτές και χρηματοδότες τους. Όλοι όσοι συμμετέχουν εδώ θυμούνται ότι κάποτε το Facebook ήταν ένα απλό startup. Ο διευθυντής του 4 Years From Now αποκάλυψε στο Euronews ποιες προτάσεις ξεχώρισαν φέτος. Τη φετινή χρονιά παρουσιάστηκε από κάποια ισπανική νεοφυή επιχείρηση που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη ένα καταπληκτικό προϊόν. Προσπαθούν να ανιχνεύσουν το βαθμό αυθεντικότητας μιας ομιλίας. Έτσι, όταν κάποιος μιλά, κάνουν αναλύσεις και λένε «ΟΚ, μπορεί να λέει ψέματα σε ποσοστό 30% ή πιθανότατα σε ποσοστό 70%, το οποίο είναι πραγματικά πολύ μεγάλο». Η συγκεκριμένη εταιρεία ήρθε εδώ, συνάντησε ασφαλιστικές εταιρείες που προσπαθούν να αντιληφθούν ποιος πελάτης τους λέει ψέματα όταν έρχεται για ένα συμβόλαιο. Και ήδη μαζί επεξεργάζονται ένα πιλωτικό πρόγραμμα ώστε αποκινούμε μια τέτοια εταιρεία να το ξεκινήσουν και επίσημα. Δεν μπορώ να σας πω με ποια, ωστόσο με μια τέτοια εταιρεία συμφώνησαν και προχωράνε και αυτό συνέβη μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Ο Εστέμπαν Ρεντόλφ υποστηρίζει ακόμα ότι σε σχέση με 5 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε το 4 Years From Now, οι μεγάλες επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη τους με μεγαλύτερη σοβαρότητα τα startups και δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση να συνεργαστούν μαζί τους.
Με την βράβευση με το Όσκαρ καλύτερης ταινίας του αλληγορικού παραμυθιού «Η μορφή του νερού» του Γκιγέρμο Ντελτόρο, ολοκληρώθηκε η φαντασμαγορική τελετή των 90 βραβείων της Ακαδημίας του Αμερικανικού Κινηματογράφου. Ο Μεξικανός δημιουργός βραβεύτηκε με το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Η ταινία συνολικά απέσπασε 4 βραβεία από τα 13 για τα οποία είχε προταθεί. Κέρδισε Όσκαρ μουσικής για το μουσικό ποίημα του Αλεξάντερ Ντεσπλά, καθώς και Όσκαρ σκηνογραφίας. «Νομίζω ότι το ωραιότερο πράγμα είναι να σβήνουμε τα όρια», δήλωσε ενθουσιασμένος μετά τη βράβευσή του ο Ντελτόρο. Το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην Frances McDormand για την οργισμένη ερμηνεία της στην ταινία «Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ, Μιζούρι». Για την ερμηνεία του στην ίδια ταινία βραβεύτηκε με το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου ο Σαμ Ρόκουελ. Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Γκάρι Όλντμαν για την εκπληκτική μεταμόρφωσή του σε Winston Churchill στην ταινία του Τζο Ράιτ «Η πιο σκοτεινή ώρα». Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην Άλισον Τζάνι για την ερμηνεία της ως καταπιεστική μητέρα στην ταινία «Εγώ η Τόνια» του Κρέγκ Γκιλέσπι. Βραβείο χειρότερης ταινίας Χρυσό Βατόμουρο 2018 απονεμήθηκε στο Emoji η ταινία. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός. Στην κατηγορία είχαν ανακοινωθεί οι ταινίες Baywatch, οι 50 πιο σκοτεινές αποχρώσεις του Γκρι, η Μούμια και Transformers ο τελευταίος υπότης. Δύο 24 ώρα πριν την απονομή των Όσκαρ απονομήθηκαν τα 43ª γαλλικά βραβεία κινηματογράφου Σεζάρ με προεδρεύουσα την Βανέσα Παραντί. Το δραματικό χρονικό 120 χτύπητο λεπτό του Ρομπέν Καβιγιό, η ταινία που έκανε το κοινό να δακρύσει και τους κριτικούς να ομοφωνήσουν, απέσπασε συνολικά 6 βραβεία. Μετά το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής των Κανών, τιμήθηκε μεταξύ άλλων με το βραβείο καλύτερης ταινίας και το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, με τη μάστιγα του Έτσι να εξαπλώνεται, ο νεαρός Νατάν γίνεται μέλος της ακτιβιστικής οργάνωσης ACTAP. Η ταινία Ο Revoir Λαό κέρδισε συνολικά 5 βραβεία, εκ των οποίων το βραβείο καλύτερη σκηνοθεσία για τον Αλμπέρ Ντιποντέλ και το βραβείο καλύτερη προσαρμογή σεναρίου επίση για τον Ντιποντέλ. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Pierre Lemaitre και αναφέρεται σε γεγονότα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία τη στην ταινία Μπαρμπαρά του Ματιέ Αλμαρίκ, τιμήθηκε η ηθοποιό Ζαν Μπαλιμπάρ, που μεταμορφώθηκε στην τίβα του γαλλικού τραγουδιού. 20 χρόνια μετά τον θάνατο της Μπαρμπαρά, το biopic του Αλμαρίκ είναι μια οδή στη ζωή και τα τραγούδια της. Με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου τιμήθηκε ο Σουάν Αχλό για την ερμηνεία του στην ταινία Petit Paysan του Ουμπέρ Σαρουέλ. Ο Αχλό υποδίθηκε έναν αγρότη που κάνει τα πάντα για να σώσει τα ζώα της φάρμας του και να υπερασπιστεί τελικά τον τρόπο ζωής του. Η τελετή ήταν αφιερωμένη στην μεγάλη Γαλλίδα ηθοποιό Ζαν Μωρό που πέθανε το περασμένο καλοκαίρι. Αθήνα, το πορτρέτο μιας Μητρόπολης που αλλάζει. Ο βραβευμένος φωτογράφος και σκηνοθέτης Αλέξανδρος Μαραγκός πέτυχε με τη μικρού μήκους ταινία του αυτό που δεν έχουν πετύχει δεκάδες διαφημιστικά μέχρι τώρα. Να αποτυπώσει με έναν διαφορετικό, νυχτερινό τρόπο αυτή τη φορά την απαράμιλη ομορφιά της Αθήνας. Να αποτίσει φόρο τιμής στο κλινονάστη. Το ΣΥΡΙ ήταν μια ιδέα που υπήρχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήθελα να κάνω κάτι για την πόλη της Αθήνας και να τη δείξω με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό. Όχι με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να τη βλέπουμε. Είναι καλό να κάνεις focus στα αρνητικά και πρέπει να γίνεται εκεί, αλλά καμιά φορά μπαίνεις σε μια νοοτροπία που βλέπεις μόνο τα άσχημα γύρω σου και ξεχνάς οτιδήποτε όμορφο υπάρχει. Δεν ήθελα να ωρεοποιήσω την πόλη, ήθελα να τη δείξω όπως πραγματικά είναι, απλά με μια διαφορετική ματιά. Γυρισμένο από στέγες κτηρίων, λόφους και βουνά της Αττικής, το φιλμ καταφέρνει, χωρίς καθόλου αφήγηση, να κόβει την ανάσα, να πιάνει το σφιγμό της ελληνικής πρωτεύουσας, να συνδέει το έδοξο παρελθόν με το πόλιβο παρόν, σε λιγότερο από 5 λεπτά. Πέτυχε να ξεκινήσει πάλι μια κουβέντα για την Αθήνα. Βλέπεις ότι ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ την πόλη του. Υπάρχουν βέβαια και τα
και τα άσχημα της πόλης, υπάρχουν τα αρνητικά. Αλλά και αυτό επίσης είναι κάτι που κατάφερε. Κατάφερε, χωρίς να δείξει τα αρνητικά, να ξεκινήσει μια κουβέντα για τα αρνητικά. Το City of Athens, a portrait of a changing metropolis, γυρίστηκε μέσα σε 90 μέρες στα τέλη του 2017. Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο στις 20 Φεβρουαρίου. Η πόλη έχει αποκτήσει κάποιες καινούργιες γωνίες που είναι πραγματικά διαμάντια, έτσι. Δηλαδή από το Σταύρος Νιάρχος κάτω μέχρι κάποια άλλα σημεία τα οποία είναι ολοκαινούργια και το παράδοξο είναι ότι δημιουργηθήκανε μέσα στην κρίση. Οπότε ναι, η πόλη αλλάζει και νομίζω ότι είναι και στο χέρι μας να την αλλάξουμε και εμείς προς το καλύτερο όσο μπορούμε. Η ταινία φιλοξενείται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εξωτερικών και Ελληνικών Πρεσβειών του Εξωτερικού.